Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όπως κάθε Πέμπτη και σήμερα εδώ, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον αντιστράτηγο της αστυνομίας, τον ένα αποστρατεία, τον κύριο Γιώργιο Κλειδέρη. Θα πούμε πάρα πολλά για το πολιτικό παρασκήνιο, γιατί έχω πολλές ερωτήσεις και θα συζητήσουμε επί θεμάτων τέτοιων που δεν θα τα ακούσετε σε ιδιοσιογραφικές εκπομπές ή σε άλλα πάνελ. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο δηλαδή. Όπως και να το δει κανένας, αυτά τα πράγματα δεν τα κουμπάει που θα ακούσετε σήμερα κανένα από τα κανάλια. Μα θέλετε μικρά, μα θέλετε μεγάλα, δεν τα κουμπάει κανένα. Γιατί το λέω αυτό? Πριν περίπου 10 έτη, 12 για την ακρίβεια, όχι 10, το 2002, είχε κυκλοφορήσει το πρώτο μου βιβλίο, Ολόκληρη αλήθεια για τη Μασονία. Εκεί λοιπόν έγραψα ότι ο τέταρτος στη σειρά που βγήκε πίσω από το αεροπλάνο που έφερε το αεροπλάνο της Γαλλικής Προεδρίας, έτσι, του Προέδρου της Γαλλίας, που έφερε το 1974 τον Κωνσταντίνο Καραμαλή εδώ ως εθνάρχη, ο τέταρτος λοιπόν που βγήκε πίσω από αυτόν ήταν ο Μισελ Οικονόμου ή αλλιώς Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αυτός που ήταν αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, που ήταν συγκάτοικος του Μπαγκάλου στο Παρίσι. Αυτό ήταν μια βόμβα στην κυριολεξία. Μέσα στο αεροπλάνο αυτό ήταν μόνο 30 άτομα για την προστασία του εθνάρχου. Ήταν τόσο σημαντικό πρόσωπο ο μετέπειτα αρχηγός στις 17 Νοέμβρη που έπρεπε να είναι μέσα σε αυτούς τους 30. Ή μήπως συμβαίνουν απίστευτα πράγματα γύρω μας και εμείς δεν τα έχουμε αντιληφθεί? Ένα λεπτό να πάρουμε και τηλέφωνο τον κύριο Κλειδέρη και επανερχόμαστε. Σαν θυμάται τα παλιά, τότε που γράφει ιστορία με ατσάλι και φωτιά. Αλεξανδρού τα χρόνια ως του Παύλου του Μελά έγραψαν πάνω στο χώμα με το αίμα λευτεριά. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Γεώργιος Κλειδέρης, ο στρατηγός, ένα αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας και πρόεδρος του κινήματος Εθνικολαϊκής Συσπήρωσης. Το είπα καλά? Ναι. Λοιπόν, στρατηγέ μου. Καλησπέρα σας. Έχω να ρωτήσω πολλά, πάρα πολλά. Σας. Ξεκίνησα ως εξής, πριν 12 έτη λέω. Έγραψα στο πρώτο μου βιβλίο ότι ο τέταρτος που βγήκε όταν το αεροπλάνο του Γάλλου Προέδρου έφερε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1974 εδώ, ο τέταρτος που βγήκε από πίσω του ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ή αλλιώς Μισελ Οικονόμου, ο μετέπειτα αρχηγός στις 17 Νοέμβρη που ήταν και συγκάτοικος του Πάγκαλου στο Παρίσι. Μας. Αυτό το ξέρετε πιστεύω, αλίμονο, ήσασταν μέσα στην ΑΕΠ. Αν δεν το ξέρετε εσείς, ποιος το ξέρει? Κοιτάξτε, της πορείας του Γιωτόπουλου τα έχω υπόψη μου, αλλά όχι το 1974, διότι τότε δεν ήμουν στην Αθήνα. Αργότερα βέβαια, ξέρετε. Αργότερα, μετά το 81, όταν πήγα υπαστή στον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως και χειρίστηκα αυτά. Στο κρατία σου, και ειδικότερα της 17 Νοέμβρη. Είχατε πει λοιπόν στο... Επόμενης τρομοκρατικής ναι. επαναστατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.
Γράψατε στο τρομερό βιβλίο σας «Τα πλοκάμια της κρατικής μαφίας», το οποίο είναι δισεύρετο, όποιος το βρίζει από σας παρακαλώ και όσοι μας ακούτε να το πάρετε, πιστέψτε με, θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Γράψατε ότι προειδοποιήσατε και τον κύριο Παπανδρέου και τον κύριο Μητσοτάκη ότι ξέρατε ότι θα τον σκοτώσει τον Μπακογιάννη 17 Νοέμβρη και από ποια οδό θα διαφύγει. Ποιο θα ήταν το δρομολόγιο διαφυγής. Και αυτοί δεν κάναν τίποτα. Είναι έτσι ή κάνω λάθος? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο για την συγκεκριμένη δολοφονία. Η συγκεκριμένη δολοφονία υπήρξε το αποκορύφωμα μιας σειράς δολοφονιών οι οποίες είχαν σαν στόχο να δημιουργήσουν πολιτική διχόνοια και να εξυπηρετήσουν στόχους που ήσαν συμβιβασμένοι για στην υπηρεσία της ενόψη επερχόμενης νέας τάξης πραγμάτων της επιλεγόμενης παγκοσμιοποίησης. Η τρομοκρατία, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα, εξυπηρέτησε γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς στόχους, οι οποίοι ή μάλλον η έρευνα δεν μπόρεσε να επεξεταθεί, να εκταθεί και να διερευνήσει όλη αυτή την ουρά και το παρασκήνιο. Απλώς επεσήμανε επιδερμικά την παρουσία γάμπιων με την λεγόμενη εξάρτηση της 17 Νοέμβρη και από εκεί και πέρα έκλεισε αυτό το κεφάλαιο, αφού πλέον είχε αλλάξει και η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική τακτική των μεγάλων συμφερόντων. Γιατί όμως, ενώ επισημάνατε σε αυτούς τους δύο ηγέτες ότι ξέρατε τι θα γίνει, δεν έκαναν τίποτα? Κοιτάξτε, είχε αποφασιστεί. Δεν ήταν μόνο, σας λέω, αυτή η περίπτωση. Τι είχε αποφασιστεί? Ο μπλοκ της αστυνομίας, η αστυνομία με τις ειδικές υπηρεσίες της είχε δώσει πάνω από 6-7 φορές υποθέσεις υποψηφίων για δολοφονία προσώπων και ως διαπαγίας όλες αυτές οι περιπτώσεις εκτρέπονται από την κατεύθυνση του να υπάρξει σοβαρή προετοιμασία και οι δολοφονίες γινώσανται. Γι' αυτό είπατε και υπάρχουν κυκλώματα με στην αστυνομία και με έφαγε το παρακράτος. Έχω τις δηλώσεις σας από τις εφημερίδες. Να λειτουργήσουν τα κυκλώματα που πάντοτε υπήρχαν μέσα στα κράτη, θα έπρεπε να έχουν υψηλές προστασίες. Διαφορετικά το οργανωμένο έγκλημα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει ομπρέλα προστασίας. Βέβαια, αυτό δεδομένο είναι. Είναι βασική προϋπόθεση αυτή. Σίγουρα. Λοιπόν, εγώ τώρα για να σας φέρω στο σήμερα. Τι υποθέτω ότι θα γίνει, γιατί πολύ δικός μου άνθρωπος, υψηλά ιστάμενος, μου είπε ότι τι φοβάται. Ότι δεν θα βγει πρόεδρος και στην προεκλογική περίοδο που θα υπάρχει μετά, τον Γενάρη, θα γίνουν στην Ελλάδα πολύ συνταρακτικά πράγματα και θα αναγκαστεί να επέμβει ο στρατός. Εσείς τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει? Δεν συμμερίζουμε αυτές τις απόψεις. Το αν θα βγει πρόεδρος ή όχι δεν μπορώ να κάνω τον προφήτη. Γίνονται... Έστω ότι δεν βγήκε, λέω, κύριε Κρυδέλη. Οι εργασίες γίνονται και φανερές και παρασκηνιακές. Επομένως θα αφήσουμε να εξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Εάν δεν βγει πρόεδρος, νομίζω πως ομαλά θα πάμε σε εκλογές. Βεβαίως το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης θα είναι περισσότερο έτσι έντονο, αλλά δεν ούτε υποπτεύουμε, αλλά ούτε και ανησυχώ ότι μπορεί να έχουμε... Κάποιον θα σκοτώσουν, είπανε, και θα γίνει μετά χαμός. Προπής. Κάποιον θα σκοτώσουν, είπαν, και θα γίνει μετά χαμός. Έτσι μου είπαν. Δεν συμμερίζομαι αυτά τα... Μακάρι, είπα, μακάρι να είναι όλα ψέματα. Δεν συμμερίζομαι αυτά τα σενάρια, διότι
ό,τι είχαν να επιτύχουν μέσω αυτής της διαδικασίας τα ξένα συμφέροντα το έχουν επιτύχει. Επομένως έχουν ένα πολιτικό τόξο το οποίο συμπλέει μαζί τους έστω και με αυτές τις επιφανειακές αντιπαραθέσεις τους και δεν έχουν λόγο να εκτρέψουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση στην Ελλάδα αφού είναι ελεγχόμενοι. Εκείνο το οποίο πλέον είναι σίγουρο ότι οι οποιασδήποτε πολιτικές εξελίξεις εδώ πέρα είτε με πρόεδρο είτε με εκλογές οδηγούν την Ελλάδα μαθηματικά σε πολύ βαθύτερη ύφεση. Οι κακές μέρες τελείωσαν, έρχονται χειρότερες και επομένως παραμένει το πρόταγμα ότι πλέον αν δεν υπάρξει μια πολιτική δύναμη, ένα μέτωπο πολιτικό, κοινωνικό, πατριωτικό που θα θέσει εκτός τροχιάς όλο αυτό το πολιτικό τόξο, η Ελλάδα θα υποστεί τις συνέπειες αυτής της πολιτικής, της συμβιβασμένης, το λιγότερο που έχω να την χαρακτηρίσω. Ναι, αλλά ξέρετε, στρατηγέ μου, ότι δεκάδες κόμματα έθεσαν υποψηφιότητα στις ευρωεκλογές πρόσφατα. Κάναμε παγκόσμιο ρεκόρ, δεν πιστεύω να υπήρξαν σε άλλη χώρα ποτέ τόσα πολλά κόμματα που να διεκδικούσαν την ψήφο ενός λαού. Ιστορικά. Δεν νομίζω δηλαδή, 46 ήταν ή κάνω λάθος. Ακούστε να δείτε, ιστορικά η χώρα πάντοτε καταστρέφεται εκ των έσω. Πάντα. Και η σωτηρία έρχεται μόνο εφόσον αφυπνίζεται ο ελληνισμός της Διασποράς και κάποιοι φιλέλληνες. Δυστυχώς αυτή είναι η μοίρα της Ελλάδος. Λοιπόν, πιστεύω ότι οφείλω να δώσω και μια είδηση. Για να σας ακούσω. Ότι άρχισε ο ελληνισμός της Διασποράς, γιατί εκεί η έννοια της πατριωτοσύνης είναι πάρα πολύ ψηλή και της αγάπης προς την πατρίδα, άρχισε να συγκινείται. Μακάρι. Άρχισε να αφυπνίζεται. Μακάρι. Γύρω λέω, από μακάρι την κατεύθυνση να δημιουργηθούν εδώ πέρα συνθήκες πολιτικές, εννοώ κοινωνικές και πολιτικές, για μια ολική απαλλαγή πλέον από την παρούσα πολιτική πλατφόρμα, διότι δεν μιλάμε για σύστημα. Το σύστημα είναι μία έννοια. Από εκεί και πέρα στα κράτη δημιουργούνται οι πλατφόρμες, πολιτικές πλατφόρμες. Εδώ έχουμε μια διεφθαρμένη, διαπλεκόμενη και διεφθαρμένη φόρμα εξουσίας. Αυτή πρέπει να φύγει. Από αυτή πρέπει να απαλλαγεί ο ελληνικός λαός. Όσο δεν απαλλάσσεται από αυτή τη συγκεκριμένη διαπλεκόμενη και δεθαρμένη φόρμα εξουσίας, τα δεινά θα αυξάνονται αντί να ελαττώνονται. Φυσικά αυτά τα κόμματα έχουν αποτύχει όλα, δεν το συζητάμε. Δεν όλα μέσα στη Βουλή. Για σύστημα, όπως σύστημα είναι μια έννοια. Κάτω, σύστημα είμαστε όλοι μαζί. Είναι αυτοί που εκπροσωπούν το σύστημα. Σε άλλα κράτη όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, ξέρω εγώ και λοιπά, μια χαρά μπήκαν και αυτοί σε κάποια ύφεση οικονομική. Τους βλέπουμε να βγαίνουν. Εδώ βαθαίνει το πράγμα. Συμπέγγει λοιπόν ότι το πρόβλημά μας είναι εσωτερικό. Ναι, ώρα είναι να γίνουμε εμείς το σύστημα, στρατηγέ μου, αλλά ποιος θα ενώσει αυτόν τον κόσμο. Εδώ είναι το όλο θέμα. Λέω ότι γιατί λέω αισιοδοξός, ναι, ότι αυτή η αφύπνιση του απόδημου ελληνισμού, του ελληνισμού της Διασποράς, θα ενεργοποιήσει και δυνάμεις πολιτικές και κοινωνικές έξω από το πολιτικό τόξο, από το υφιστάμενο πολιτικό τόξο, δυνάμεις ώστε να πορευτούμε σε μια δημιουργία ενός ευρύτατου κοινωνικού και πατριωτικού μετώπου για να αντιμετωπίσουμε πλέον την λέλαπα η οποία βρίσκεται στο τελευταίο τέταρτο, αν το υπολογίσουμε έτσι σε τέταρτα, στο τελευταίο τέταρτο εφαρμογής αυτού του προγράμματος που θα έχει οδηγηρές συνέπειες και για τον ελληνικό λαό και για την
ακεραιότητα της χώρας. Στρατηγέ μου, αυτό ένα δεδομένο που έχω αυτή τη στιγμή, μεγάλη ιστοσελίδα, αλλά και τα μάτια μου τα ίδια. Τι λένε, ότι ο Σαμαράς κυβερνάει αυτή τη στιγμή παίρνοντας 7 αντικαταθλιπτικά τη μέρα. Έχω αυτή τη στιγμή βίντεο στο οποίο τα χέρια του κυριολεκτικά τρέμουν και η στάση του δεν είναι καθόλου φυσιολογική μέσα στο κοινοβούλιο. Ο άνθρωπος αυτός πιστεύω ότι αν εξεταστεί από έναν αμερόληπτο ψυχίατρο θα είναι αμέσως μετά έγκλειστος. Δεν μπορεί να κυβερνάει αυτός ο άνθρωπος έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε. Και μάλιστα η ιστοσελίδα του Μακελιού που τα λέει δεν είναι τυχαία. Ξέρετε ποιοι υπογράφουν εκεί. Έχουν και το όνομα του ψυχίατρου του. Θα το δώσουν στον αέρα, λένε. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι θέμα προσώπων. Είναι θέμα φόρμας εξουσίας. Μετά την πτώση, ή μάλλον από τις αρχές της δεκαετίας του 80, εν ώψη πτώσης του υπαρκτού σοσιαλισμού, δημιουργήθηκαν μηχανισμοί κάτω από τις φτερούγες πολιτικής εξουσίας, μηχανισμοί συστηματοποίησης του οργανωμένου εγκλήματος. Τις διαπλοκές που είναι η αρτιότερη μορφή οργανωμένου εγκλήματος. Τη λέμε όμως για να μην ντρομάζει, όπως λέγανε, θυμάμαι, η μητέρα μου, η παλιότερη, το ξύδι το λέγανε γλυκάδι για να μην ντρομάζει. Λοιπόν, είναι μία κατεύθυνση. Εφόσον δεν το καταλάβει αυτό ο ελληνικός λαός, που αρχίζει να το έχει καταλάβει, αρχίζει όχι να το καταλάβει, γιατί πιστεύω ότι το έχει καταλάβει. Αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός αναζητά ένα αγωνίως ηγέτη ή μια ηγετική ομάδα που θα τη βγάλει από αυτό το αδιέξοδο. 200-500 κόμματα να σχηματιστούν. Εφόσον ακολουθούν την οδό της Πατυμπέλης, δεν πρόκειται ο ελληνικός λαός να τα επιβεβαιώσει. Χρειάζεται αυτό το καινούργιο, χρειάζεται μια κοινωνική ανατροπή, μια κοινωνική υπέρβαση πάνω, πέρα και πάνω από το πολιτικό τόξο, επαναλαμβάνω. Η παγκοσμιοποίηση δεν παίζει με όρους κεντροαριστεράς και κεντροδεξιάς. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτά που λέτε. Κεντροδεξιές και κεντροαριστερές στην παγκοσμιοποίηση. Δεν διαφωνώ με αυτά που λέτε. Η παγκοσμιοποίηση είναι μια φόρμα εξουσίας. Δεν έχει ούτε πολιτική ιδεολογία ούτε οικονομική ιδεολογία. Πολιτική και οικονομική ιδεολογία έχει νέα τάξη πραγμάτων. Η παγκοσμιοποίηση είναι μια έννοια οικονομική. Υπήρχε πάντοτε ο Σάκης, υπήρχαν υπήρχε η αρχή του Ιμπέριουμ και επί Περσικής Αυτοκρατορίας και επί Ελληνομακεδονικής Αυτοκρατορίας και επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και επί Αθηναϊκής Δημοκρατίας υπήρχε η παγκοσμιοποίηση. Η έννοια της παγκοσμιοποίησης σήμερα είναι γενικευμένη, είναι πλανητοποιημένη λόγω της... Το ότι γνωρίζουμε περισσότερο τον πλανήτη Γη. Λίγο ναι. Αλλά παγκοσμιοποίηση υπήρχε πάντοτε. Άρα είναι μια έννοια οικονομική η παγκοσμιοποίηση. Από εκεί πέρα είναι οι φόρμες εξουσίας. Το παρήγορο για τη σύγχρονη πραγματικότητα των κοινωνιών είναι ότι υπάρχουν πολλά πλέον και αναφύονται σιγά σιγά και δυναμώνουν, μάλλον έχουν αναφεί, καινούργια κέντρα, νέα κέντρα παραγωγής εξουσίας. Παραγωγής ισχύως, όπως λέμε στη γεωπολιτική και γεωστρατηγική. Δηλαδή? Που δεν επιτρέπουν πλέον την μονοπωλιακή μεταχείριση του Ιμπέριουμ από μία μόνο υπερδύναμη. Αυτό είναι το παρήγορο για την κοινωνία και προοδευτικά όλο και θα αναφύονται και καινούργια κέντρα παραγωγής ισχύως, επομένως θα πάμε σε κάποιες ισορροπίες σε παγκόσμιο επίπεδο, σε πολιτικές κοινωνικές ισορροπίες και πιστεύω ότι πλέον η έννοια της νέας τάξης πραγμάτων ήδη έχει υποστεί τα πρώτα μεγάλα ρήγματα, άρα πλέον πρέπει να μιλάμε με όρους που έρχονται από το μέλλον για να μπορέσουμε να μπούμε μέσα σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι των κρατών και των λαών που θέλουν μια
να ζήσουν καλύτερες μέρες. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, βλέπετε την αιμονή μας, ενώ σε μία δεκαετία είναι φυσική λομοτέλεια. Δεν θα υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη δεν υπάρχει. Υπάρχει μια οικονομική κοινότητα, με, μάλλον μια γερμανική οικονομική κοινότητα. Ναι, μια γερμανική, ναι, που κάνει θέλει η Μέρκελ. Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν αυτές οι χώρες σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπήρουν ήδη, ας πούμε, υπάρχει επιτροπή που μελετάει αυτά τα θέματα στην Ευρώπη. Εγώ όμως μπορώ να σας πω προς την κατεύθυνση πλέον δημιουργίας μιας ένωσης 6 χωρών. Λοιπόν, εδώ λοιπόν που όλα αυτά έξω τα λαμβάνουν σοβαρός υπόψη και προσανατολίζονται να προσαρμόσουν τις χώρες τους προς τα καινούργια δεδομένα που έρχονται από το μέλλον, εδώ επιμένουμε σε τετριμένες ιδέες, διαλόγους μικροπολιτικούς. Και διότι δεν έχουν το ανάστημα πλέον. Είναι αλωτριωμένοι. Να το καταλάβει αυτό ο ελληνικός λαός. Προσέξτε με λίγο, στρατηγέ μου. Είναι αλωτριωμένοι. Δεν αποφασίζουν αυτοί. Ναι, το ξέρω. Ο Ρότσιλντ είναι αυτός που διοικεί την Ελλάδα. Πώς θα αποφασίζουν. Ο Ρότσιλντ είναι αυτός. Ο λαός μπορεί να περιμένει. Σας είπα κάτι καλό από αυτή την ιστορία. Όμως δεν φταίει ο λαός. Ο λαός, σας είπα, θέλει να δει ηγέτη, θέλει να δει ηγετική ομάδα που να τον εμπνεύσει προς τις καινούργιες αυτές κατακτήσεις ή σχεδιασμούς που έρχονται, επαναλαμβάνω, από το μέλλον και όχι από, από το τώρα ή από το παρελθόν. Ναι, 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 στρατηγέ μου. Αυτό είναι το ζητούμενο από τον ελληνικό λαό. Δώστε μου λίγο. Δεν ρίχνουμε στον ελληνικό λαό ότι φταίει και ο ελληνικός λαός, φταίει το 40-50% που δεν πάει να ψηφίσει. Τι να πάει να ψηφίσει όταν βλέπετε έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς ηγέτες, ηγετίσκοι, αρχηγίσκοι και στο τέλος εμφανίζονται και με 2-3 offshore εταιρείες ο καθένας και με μίζες και λοιπά. Που συχάθηκε και ο κόσμος όλος, το ξέρω. Ο κόσμος ποιον να πιστέψει. Μέσα από αυτό το κανέναν, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω κανέναν τους. Στρατηγέ μου, εγώ μπορώ να σας πω και τ' άλλο. Όμως, συγγνώμη, θα πάρει να ψηφίσει ο κόσμος. Τι θα κάνει. Ένα κομμάτι θα πάρει να ψηφίσει. Σίγουρα. Θα ψηφίσει το 40-50%, το 15%, στο 50% που θα πάει να ψηφίσει, θα κάνει κυβέρνηση. Μα οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι να ψηφίσουν, μόνο φτάνει. Οι συνταξιούχοι, σας λέω, και οι δημόσιοι υπάλληλοι που ζουν υπό την μέγενη αυτού του κράτους να ψηφίσουν, μόνο φτάνει να βγάλουν κυβέρνηση. Όμως, έστω ότι εσείς, κύριε Κλειδέρη, καταφέρνετε και παίρνετε την εξουσία. Υπάρχουν τα κέντρα αποσταθεροποίησης. Να αναφέρω 2-3 πράγματα και μετά θέλω τη γνώμη σας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως τώρα λέγοντας για αυτά. Ο Κυριάκος Ζαφυρίου, ο Θεός χωράει στον ο δημοσιογράφος, όταν είπε ότι όλα τα χτυπήματα της 17 Νοέμβρη σχεδιάζονται στο ρετυρέ της αντιτρομοκρατικής από τον ίδιο το Λαλιώτη, μία φορά το είπε δημόσια και σε δύο μέρες δεν ζούσε. Ήρθαμε πολύ αργότερα, ο Γεώργιος Μεταξάς είπε ότι το κτίριο του ΚΚΕ χτίστηκε από λεφτά της ΚΚΕ που δόθηκαν στο ΚΚΕ μέσω του Μπόμπολα και του Κόκαλη. Στο δεύτερο υπόγειο του απόρθητου αυτού κάστρου βρισκόταν παλαιότερα η ΚΚΕ. Τώρα, λέει, βρίσκεται η Μοσάντα. Αυτή λοιπόν, εάν ο κύριος Κλειδέρης ή ο κύριος Παπαζήσης πάρει την εξουσία, θα κοιτάξει αμέσως να αποσταθεροποιήσει τη χώρα δια των αναρχικών και των λάθρο μεταναστών. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εσείς τι λέτε για αυτά. Να σας πω. Εμείς συνηθίζουμε να δαιμονοποιούμε. Όχι, δεν είναι αυτά είναι αλήθειες. Συγγνώμη, θα σας πω, θα σας καλύψω. Να δαιμονοποιούμε ή να στοχοποιούμε ή να πλέκουμε ιστορίες συνωμοσίας. Όταν μια οικογένεια, ο γιος φεύγει από το παράθυρο, η γυναίκα από την πόρτα, ο σύζυγος από το άλλο παράθυρο και η κόρη από το φεγγίτι, μας φταίει ο γείτονας. Είναι δεδομένο ότι μέσα σε αυτό το στην παγκοσμιότητα αυτή οι διάφορα κράτη
που θέλουν να παίζουν ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο και να ωφελούνται. Είναι δεδομένο ότι θα προωθήσουν τις δικές τους θέσεις, δεν προωθήσουν τη θέση της Ελλάδος. Φυσικά. Από εκεί και πέρα είναι τι κάνει η Ελλάδα. Δεν είμαι κάθετα αντίθετος ότι είναι ποτέ δυνατόν να μας, εφόσον υπάρχει εθνική στρατηγική, να μπορέσει να αυτό το να μπορέσουν κάποιες μυστικές υπηρεσίες να διασπάσουν. Θα το θέλουν αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, για ποιο λόγο δεν διασπώνται αυτές και διασπώνται εμείς? Δεν είναι τα πράγματα τόσο έτσι μαύρα. Όχι, ακούστε με λίγο, το είπα γιατί... Εφόσον υπάρχει εθνικό σχέδιο στρατηγικής, από δεν ποιον? Υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει η Ελλάδα. Ποιος θα το κάνει είναι το θέμα. Δεν γνωρίζετε. Σε καμία περίπτωση εθνικό σχέδιο στρατηγικής και με ανθρώπους που θα είναι αποφασισμένοι να το υπηρετήσουν αυτό το εθνικό σχέδιο στρατηγικής, να μην κερδίσει η Ελλάδα ή να μην βρει το δρόμο της ή να μην έχει και αυτή την παρουσία της. Μισό λεπτό λίγο, ναι. Στον ευρύτερο χώρο ή στο στενότερο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό χώρο. Αυτές οι υπηρεσίες, πώς σας λέω, έχουν φάει πολλούς ηγέτες, Σαντάμ, Μιλόσεβιτς, Καντάφη κλπ. Ναι. Όχι έναν Κλειδέρη ή έναν Παπαζήση. Ο Τσαλάν και βάλε. Όμως γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι πολιτικάντιδες μας λογοδοτούν στον Ραφαέλ Ντεζιγούρα. Αυτός λογοδοτεί στον Ρότσιλντ και στον Βιτόριο Εμμανουέλε τον Τέταρτο. Ξέρετε, δεν ξέρω τι σας λένε αυτά τα ονόματα. Να σας πω κάτι. Επειδή τα έχω χειριστεί αυτά τα θέματα. Για να ακούσω τη γνώμη σας εδώ. Κοιτάξτε να δείτε. Σας είπα, μην πανικοβάλλεστε. Όχι καθόλου. Αυτοί οι άνθρωποι λογοδοτούν εκεί. Πώς θα κάνουν εθνικό σχέδιο? Όλοι αυτοί που αναφέρατε έχουν και τους ανταγωνιστές τους. Ποιοι είναι? Μην νομίζετε ότι και αυτοί στέκονται καλά. Και είδαμε δεκάδες αποτυχίες τους. Το ξέρω. Αρκεί να έχεις επαναλαμβάνω σαν κράτος την δυνατότητα, την βούληση προπαντός, γιατί άμα υπάρχει βούληση θα υπάρξουν και δυνατότητες να τα αντιμετωπίσεις αυτά τα πράγματα ή να επωφεληθείς από τις αδυναμίες κάποιων άλλων και από τα ολισθήματα κάποιων άλλων. Εδώ πόλεμος πατήρ πάντων. Βέβαια. Υπάρχει ένας διαρκής πόλεμος. Είναι αναλύωτο αυτό. Αξεπέραστο. Δίκη φυσικού νόμου κινούνται οι κοινωνίες. Άρα θα υπάρξει αυτός ο ανταγωνισμός. Αν θέλετε να είναι και σκληρός ανταγωνισμός, βεβαίως θα είναι και σκληρός ανταγωνισμός. Ποιο είναι το αντίπαλο δέος από αυτούς που σας ανέφερα? Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να μεγαλουργεί σε στιγμές που είχε εθνικό σχέδιο. Ναι, λέω, ποιο είναι το αντίπαλο δέος στα ονόματα που σας είπα? Το αντίπαλο δέος δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Εγώ σας λέω, τα χειρίστηκα αυτά τα θέματα και είδα την αδυναμία της, την εσωτερική και την κατάδια μας. Την πρόθεσή μας να γινόμαστε πρόθυμοι. Αυτό είναι δεδομένο, μα σας είπα γιατί είμαστε πρόθυμοι. Αν ας πούμε εδώ συναγωνιζόμαστε, ανταγωνιζόμαστε, ποιος θα προσφέρει περισσότερα με τη διαδικασία του Ιουσουρούμ που βγάζουμε σε δημοπρασία, πώς είναι δημοπρασία, μειοδοτική δημοπρασία, πουλάμε σε μειοδοτικά. Μα στρατηγέ μου, από τη μεταπολίτευση και εδώ. Με επιτυχίες. Ναι, από τη μεταπολίτευση. Είναι δυστυχία της Ελλάδος. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και εσείς οι νέοι δημοσιογράφοι κλπ. Μπράβο σας, διότι αρχίζετε και ανησυχείτε. Πρέπει να ανησυχήσετε, να βρούμε την. Πώς το λέτε, τη χρυσή τομή. Ποιο είναι το πρόταγμα σε αυτή την ιστορία, την πορεία. Πορεία με τον ίν πολιτικό τόξο δεν υπάρχει. Μα βέβαια δεν υπάρχει. Να καταλάβουμε. Υπάρχει πλέον ο κίνδυνος ότι τι να κάνουμε, το έχουν αποφασίσει οι ξένοι. Κανείς δεν την έχει αποφασίσει. Εγώ προκαλώ, αλλά έχω πει να μεγαλέσω να τους αποδείξω ότι η Ελλάδα μπορεί αυτή τη στιγμή να ανακάμψει σε 1,5 χρόνο.
Μα με τον ορυκτό τους πλούτο μπορεί. Να, εγώ το φωνάζω από το 2006. Δεν το τολμούν, διότι όλοι είναι... πώς το λένε... Εντολοδόχοι είναι στα άτομα που σας είπα. Είναι πρόθυμοι, προθυμότατοι. Μα ξέρετε, βέβαια. Από το 1974 και εδώ, στρατηγέ μου... Οι μυστικές υπηρεσίες στρατολογούν εδώ πέρα με τρεις χαρακτηρισμούς. Πρόθυμοι, πολύ πρόθυμοι και οι απρόθυμοι. Τους απρόθυμους βέβαια, εφόσον μπορούν, τους βάζουν στο περιθώριο. Βέβαια. Τους πρόθυμους και τους πολύ πρόθυμους τους προωθούν. Βέβαια. Αυτό πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα. Να δείτε πόσο πώς το λέμε, ο κάθε κατεργάρης θα πάει στον πάγκο του. Στρατηγέ μου. Δεν υπάρχει πεσιμισμός. Στρατηγέ μου, είδατε ότι από το 1974 μέχρι εδώ... Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε, ναι, και να το πιστέψουμε, όχι να το ελπίζουμε. Μα στρατηγέ μου, από το 1974 και εδώ, κάθε πρωθυπουργός είναι πιο προδότης από τον προηγούμενο. Είπαμε ότι υπήρξε μια κατεύθυνση. Είναι η ώρα που οι γεωπολιτικές και οι γεωστρατηγικές συνθήκες αλλάζουν. Είναι υπέρ της, ναι, Ελλάδος, το μέλλον είναι υπέρ της Ελλάδος στα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Φτάνει να το διαχειριστούν με εθνικό σχέδιο εδώ διαχείρισης κάποιες καινούργιες δυνάμεις. Η παλιές, η μεταπολίτευση, ό,τι είχε να προσφέρει το προσέφερε. Μια καταστροφή πλήρης. Καλώς ή κακώς δεν το κρίνω εγώ, θα το κρίνει η ιστορία. Εγώ λέω μάλιστα ότι οι πολιτικές ευθύνες τιμωρούνται στην κάλπη και οι ποινικές στη δικαιοσύνη. Σας λέω εγώ τώρα, στρατηγέ μου, αν δοθεί το σινιάλο από το δεύτερο υπόγειο του κτηρίου του ΚΚΕ. Δεν υπάρχουν τέτοια θέα σινιάλα. Να ορμήσουν οι αναρχικοί με τους ανθρωπομετανάστες, τι γίνεται. Σινιάλα, για να ορμήσουν τέτοια που λέτε αυτά, θα πρέπει να το θέλει η πολιτική εξουσία. Μα το θέλουν αυτοί, δεν έχουν πρόβλημα. Δεν βλέπετε ότι κάνουν τα πάντα για να μας καταστρέψουν. Δεν το βλέπετε ότι κάνουν τα πάντα για να μας καταστρέψουν. Η δίθεν πολιτική μας. Το πολιτική με ωμέγα το πω. Προσέξτε, το κάνουν τα πάντα, το πάνε καρέ-καρέ με τη μέθοδο του τη Σαλαμοπίδη. Βέβαια. Δεν χρειάζεται, κοιτάξτε να δείτε, όταν πουλάς ειρηνικά, δεν χρειάζεται να πας σε πόλεμο. Προσέξτε. Μα δεν μιλάμε για πόλεμο. Πέραν αυτού είναι να πας σε ακραίες θέσεις. Όλα πάνε καρέ-καρέ. Είναι πλέον, επαναλαμβάνω, αυτό το πολιτικό, η πολιτική φόρμα εξουσίας, ξέρει καλά το μάθημά της. Εντάξει. Όταν χρειάζεται να κάνει και κάποια επεμβασούλα, έχουμε την τηλεοπτική τρομοκρατία και την οποία, εάν δεν φτάνει κάποιες φορές, την επενδύουμε και με κάποια μορφή κρατικής βίας. Βεβαίως. Είναι παιχνιδάκια. Βεβαίως. Παιχνιδάκια. Είδαμε, είδατε, ναι. Η Μέρκελ στέλνεται καλά, προσέξτε. Ούτε κανένα στέκεται καλά. Για να πάρουμε σήμερα την πιο, ας πούμε, ισχυρή. Θέλετε να σας φέρω ένα παράδειγμα χθεσινό. Πρόπηση την πιο ισχυρή δύναμη. Σας λέω λοιπόν, σας λέω ότι αν η Ελλάδα, η Ελλάδα σήμερα έχει γίνει ο μεγαλύτερος διαμετακομιστικός σταθμός προς την Ασία. Όποιος ελέγχει αυτό το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα μετά την ενσωμάτωση της Κρυμαίας από τη Ρωσία, όποιος ελέγχει λοιπόν αυτή τη γεωγραφική θέση της Ελλάδος, ελέγχει τις εξελίξεις για τα επόμενα 100 χρόνια. Άρα επίγονται να μας μεταβάλουν σε υποσαχάρια επαρχία. Γι' αυτό θα κάνουν αυτά που σας λέω. Γι' αυτό θα κάνουν αυτά που σας λέω. Επομένως, χρειάζεται αντίδραση. Και ποιος θα αντιδράσει? Θα αντιδράσει λέω λοιπόν ότι η σωτηρία ή η άρση του αδιεξόδου, για να μην χρησιμοποιώ και μεγάλα λόγια, έτσι, ναι, είναι κοντά. Αρκεί να, πλέον σε λίγο να την επιβεβαιώσει ο ελληνικός λαός. Πιστεύω ότι θα την επιβεβαιώσει, διότι εκείνο που ονειρεύεται, που έχει μέσα το ελληνικός λαός και λοιπά, έρχεται. Προσέξτε με. Πολύ σύντομα, ναι, πολύ σύντομα. Αν για ένα μήνα απειλήσουν από όλα τα κανάλια τα γεροντάκια και τους δημοσίους υπαλλήλους ότι θα χάσουν τη σύνταξή τους και τις θέσεις τους, 3 εκατομμύρια ψήφους τους έχουν.
του φτάνει και να γίνουν κυβέρνηση. Επόμενο. Είναι έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν μην περιμένετε προκοπή από αυτή την κατάσταση, από αυτή την κατεύθυνση της οδού της δημοκρατίας. Δεν υπάρχει. Ξεχάστε το. Δεν μιλάω για πολιτικό τόξο. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό. Βέβαια. Μιλάω έξω από το πολιτικό τόξο. Ναι, αλλά πώς θα πάρει την εξουσία? Ταυτότητες. Πολλά χρησιμοποιηθούν παλιά φθαρμένα υλικά. Ναι, δεν μου λέτε όμως πώς θα πάρουν αυτές οι δυνάμεις έξω του πολιτικού τόξου την εξουσία. Ναι. Αυτό θέλω να ακούσω από εσάς. Εύκολο είναι. Για να ακούσω. Τι να κάνω, πολιτική πορεία θα κάνω, προς το λαό θα γίνει. Με συνταγματικούς όρους και με δημοκρατικούς όρους. Α, δια της ψήφου του ελληνικού λαού. Βεβαίως για την ψήφου. Μα τώρα δεν σας είπα ότι 3 εκατομμύρια είναι οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι. Με ένα μήνα, δύο μήνες απειλή από την τηλεόραση, θα ψηφίσουν και θα βγάλουν κυβέρνηση. Τον Σαμαρά ή τον Τσίπρα. Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα, δεν έχει εμφανιστεί τόσα χρόνια αυτό που θα τους εμπνεύσει. Έτσι. Και πέφτουν από παγίδα σε παγίδα. Οκ. Okay. Και εγώ και εσείς και εγώ δεν ψηφίζουμε. Ναι, εγώ λέω ότι εσείς... Ναι, εγώ λέω... Και εμείς δεν είμαστε ένα κομμάτι, μια μονάδα από το ο καθένας. Εγώ λέω λοιπόν ότι... Το ίδιο, έχετε δει εσείς τίποτα που να σας εμπνεύσει? Εγώ λέω ότι... Ξαναγαζόσαστε ή να μπα να ψηφίσετε. Ναι. Που είναι πράγμα, αυτό κι αν είναι έγκλημα. Και πάτε και ψηφίστε και εγώ λέω, για τις πεπατημένες. Ναι, και εγώ λέω κύριε Κλειδέρη, εσείς είστε αυτός που δεν εμπνεύσει τον ελληνικό λαό. Από τη στιγμή που κανένα κανάλι δεν σας βγάζει, πώς θα το μάθει ο ελληνικός λαός ότι εσείς είστε αυτός που μπορεί να τον βγάλει από το αδιέξοδο? Ή πιστεύετε ότι τα κανάλια τα μεγάλα θα δώσουν βήμα σε αυτούς που είναι εκτός του πολιτικού τόξου? Γιατί αν το πιστεύετε αυτό κύριε Κλειδέρη, ακούστε. Δεν νομίζω να το πιστεύετε αυτό. Ακούστε. Δεν είμαι αφελής να πιστεύω. Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Ακούστε, αυτό που συγκροτείτε και με τα νη δεδομένα δεν μπορεί να λάβει μέρος σε αυτές τις εκλογές, αν θα γίνουν το Φλεβάρι και λοιπά, ή Μάρτι, Φλεβάρι, έρχεται για να μείνει και να κάνει πορεία. Και θα έχει και μέσα ενημέρωσης και τα πάντα στη διάθεσή του. Μακάρι. Για να μπορεί να προχωρήσει. Μακάρι. Το εύχομαι, μακάρι. Δεν είμαστε αφελείς. Κοιτάξτε όμως, ναι. Την κατεύθυνση ότι θα λειτουργήσουμε με τα μέσα ενημέρωση. Δεν φέρανε για πλάκα 4 εκατομμύρια λαθρομετανάστες αυτή τη φορά όμως αυτοί. Να το ξέρετε αυτό. Θα τους χρησιμοποιήσουν ως όπλο εναντίον μας. Την κατάλληλη στιγμή. Να σας πω κάτι. Είπα, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Η αστυνομία πάντοτε έχει τη δυνατότητα από την επιχειρησιακή. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και δεν έχω κανένα φόβο ότι το θέμα της λαθρομετανάστευσης ότι μπορεί να επιληθεί με ένα εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης σε πολύ ελάχιστο χρονικό διάστημα. Και εγώ έτσι λέω, αλλά δεν θα γίνει ειρηνικά άμα είναι σε ελάχιστο διάστημα. Υπάρχουν, προσέξτε, σας είπα, δεν μπορούμε να πάμε με τον ίδιο πολιτικό τόξο. Το οποίο δεν όχι, έχει αυτή τη γραμμή. Καλός ή κακός. Θέλετε να πω ότι έχουν συνειδητοποιήσει, είναι συνειδητοποιημένοι προς αυτή την κατεύθυνση. Μα βέβαια, εργάζονται την καταστροφή της χώρας. Δεν θέλω να πω εγώ αν είναι προδότες ή τώρα. Το αν θα είναι προδότες ή όχι, αυτό θα το πει ο λαός, η ιστορία. Επαναλαμβάνω, οι πολιτικές ευθύνες, οποιοδήποτε κι αν είναι και οποιοδήποτε μεγέθους, εκεί πληρώνονται στις κάλπες, τιμωρούνται στις κάλπες. Έχουμε δημοκρατία. Και οι ποινικές στη δικαιοσύνη, την οποία πρέπει να απαλλάξουμε από αυτό το μόρφωμα, το έκτρωμα της συνταγματικής ασυλίας περί ευθύνης. Και το οποίο είναι άκυρον. Δεν είναι αντισυνταγματικό, είναι άκυρον. Ναι. Λοιπόν, επομένως, ας έχουμε την πίστη και το λάβαρο ψηλά, το ότι δεν είναι πλέον αυτό μία διέξοδος η Ελλάδα πλέον
να μπει στον δρόμο της αφάνειας πλέον, έτσι. Ναι, λέω τώρα το εξής. Λύστε μου μία απορία, κύριε Κλειδέρη, λίγο. Θα είναι ασκώντας τα συνταγματικά μας δικαιώματα. Βεβαίως. Λύστε μου... Τα συνταγματικά μας δικαιώματα. Τα δημοκρατικά μας δικαιώματα. Η τη δημοκρατία, η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Κύριε Κλειδερή, μπορείτε να μου λύσετε μια απορία για ένα χθεσινό μόλις περιστατικό. Ναι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη χθες, προχθές συγγνώμη, την Τρίτη, κάθε μεσημέρι την Τρίτη, γίνονται πληστηριασμοί σπιτιών, ξέρετε, στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης. 2 με 4 το μεσημέρι. Μάλιστα. Εδώ και ένα μήνα, περίπου, μια ομάδα γενναίων Ελλήνων πάει κάθε Τρίτη μεσημέρι και χαλάει στην κυριολεξία αυτός ο πληστηριασμός. Για να μην μπορέσουν να τα πάρουν τραπεζίτες. Προχθές λοιπόν, ενώ ο εισαγγελέας δεν ζήτησε την παρέμβαση της αστυνομίας, ξαφνικά χύμιξαν στην αίθουσα 50 άνθρωποι των ΜΑΤ, 50 ΜΑΤ, και πέταξαν έξω τους πάντες και τα πάντα, και πρόλαβαν και πήραν 30 σπίτια οι τραπεζίτες. Έρχομαι εγώ τώρα και λέω, από τη στιγμή που ο εισαγγελέας δεν ζήτησε να μπει η αστυνομία μέσα, πώς μπήκε η αστυνομία μέσα στα δικαστήρια? Τα ΜΑΤ, οι ειδικές δυνάμεις. Πώς? Για βοηθήστε με λίγο σε αυτό. Εντάξει. Όταν το ανθρώπινο σώμα έχει 42 πυρετό, όλα τα μέλη πάσουν. Άλλο λιγότερο, άλλο περισσότερο. Μπορεί το χέρι περισσότερο, το μάτι λιγότερο, η μύτη. Όλα τα μέλη πάσουν. Όταν σε ένα κράτος έχει χτυπήσει κόκκινο 42 και ένα, επόμενο είναι να όλοι οι θεσμοί να υπολειτουργούν. Άλλοι να έχουν υπερκεραστεί από την πολιτική εξουσία και άλλοι να υπολειτουργούν. Αυτό λέω, πρέπει να υπάρξει μια ανάταση. Εγώ πάλι λέω, από καμία τράπεζα δόθηκε η εντολή ή από καμία στοά. Διαφορετικά δεν υπάρχει άλλος δρόμος, από μηχανίστε ή δεν υπάρχουν. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Δεν διαφωνώ, ναι. Ο από μηχανίστε ως δείχνει τον δρόμο. Ο δρόμος αυτός είναι ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να ασκήσει τα συνταγματικά του δικαιώματα έξω από αυτό το πολιτικό το να δημιουργηθούν δυνάμεις, να δημιουργηθούν, σας λέω, δυνάμεις. Πώς το λένε, κάπου πέφτεται κοντά στην ημερομηνία. Κάπου είναι κοντά η ημερομηνία. Ποια ημερομηνία? Προς αυτή την κατεύθυνση. Ποια ημερομηνία? Δεν έχει σημασία αν αυτές οι δυνάμεις πάρουν μέρος σε αυτές τις εκλογές ή όχι, ο αγώνας θα είναι επίπονος. Σίγουρα. Και μακρύς, αλλά θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Για πέστε μου λίγο τη γνώμη σας για αυτή την ξαφνική, για αυτό τον ξαφνικό εναγκαλισμό Τουρκίας-Ρωσίας. Πώς το βλέπετε το πράγμα? Δεν είναι εναγκαλισμός, είναι αναγκαία αυτή η σύμπτωση. Αφού εμείς εδώ... Πάνε να μας βγάλουν έξω από το παιχνίδι, το καταλάβατε? Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον σφίγγει τα οικονομικά, αυξάνει ακόμα περισσότερο τον οικονομικά μέτρα αντίον της Ρωσίας, βρίσκει, θα κοιτάξει να βρίσκει, είναι φυσικό αυτό. Ναι, αφού εμείς δεν τους δίνουμε την αφορμή να έρθουν κοντά μας, τους δώσαν οι Τούρκοι. Τόσο δύσκολο ήταν, νομίζετε? Κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία, μην ξεχνάμε ότι δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση. Και? Δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στην Ενώντε. Δεν είναι μέσα για να δεσμεύεται, είναι γιατί εμείς δεσμευόμαστε να μην πάμε με τη Ρωσία επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι βέβαια. Ακούστε να δείτε. Η δική μου άποψη και το πολιτικό κίνημα που έχουμε δημιουργήσει. Ναι, για πέστε μου κάτι γι' αυτό. Σας λέω το εξής, ότι εμείς θα είμαστε σε πορεία εξομάλυνσης με των σχέσεών μας, έτσι, με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Δηλαδή, αν σας πω ότι θα είμαστε σε πορεία σύγκρουσης. Προσέξτε. Ναι. Χρησιμοποιώντας πάντοτε την διεθνή νομιμότητα. Προσέξτε, είχα πριν 6 μήνες με φιλοξένησε ένα κανάλι, το Έψιλον, και τους ευχαριστώ, και τους είπα ότι η Ελλάδα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να προσφύγει για το χρέος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και για τα μέτρα αυτά.
και με θεώρησαν αφελή. Και πριν δύο μήνες, ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πήρε μια απόφαση για να αγοράζει ομόλογα και μη, ας πούμε, από όλα τα κράτη-μέλη, τα οποία δεν είναι και σε μεγάλη αξιοπιστία. Και η Γερμανία προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι λέει η απόφαση αυτή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θίγει τα συμφέροντά της. Εμάς που μας κατάστρεψαν, δεν θυμηθήκαμε να χρησιμοποιήσουμε τη διεθνή νομιμότητα. Μα ούτε πήγαμε, ούτε ψηφίσαμε στον ΟΗΕ για το νομοσχέδιο εκείνο που έλεγε ότι δεν τα κράτη μόνα τους πρέπει να ρυθμίσουν τα χρήματα. Όχι, είναι πολυτελέ, μιλάω για, την, για το διεθνές δίκαιο, μιλάω για την διεθνή νομιμότητα. Το ΟΗΕ είναι μια, η αποφάση είναι πολιτικής σημασίας. Μιλάω για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ναι. Για να δούμε τι χρωστάμε, πόσα χρωστάμε, πού τα χρωστάμε, πού τα πήραμε, πού πήγαν. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εμείς λέμε σαν άλλη μια θέση του κινήματος, είναι ότι εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας πει ότι χρωστάμε 500 δις, θα τα πληρώσουμε. Αλλά εμείς θα δείτε, για να μην τους να τρέξω πριν τις προγραμματικές δηλώσεις που θα έρθουν, θα προσφύγουμε στο διεθνές. Είναι στη διεθνή νομιμότητα. Μπορεί να μας πει κανείς μην προσφεύγεται στη διεθνή νομιμότητα. Κύριε Κλιβερή. Οι λογαριασμοί όμως, τους οποίους δεν τους έχουμε κάνει εμείς, που τα έχουν κάνει τεράστιου κύρους νομικά γραφεία στο εξωτερικό, άλλα λένε από αυτά που μας λένε εδώ οι... Βέβαια. Προσέξτε με λίγο. Δεν πρόκειται να είμαστε... Ναι. Να πάμε σε κατεύθυνση. Να σας πω κάτι, κύριε Κλιδέλη, δώστε μου ένα λεπτό παρακαλώ. Ναι. Ο Γερμανός καθηγητής οικονομολόγος, ο Άλμπερτ Ρίχτλ, είπε πρόσφατα στο γερμανικό περιοδικό το Spiegel, ναι, ότι εάν η Ελλάδα αποφασίσει να ζητήσει από τη Γερμανία αυτά που τις χρωστάμε, χαθήκαμε. Να σας πω κάτι. Εγώ να φύγω. Και είναι... Αυτός ο άνθρωπος είναι σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομικών. Του σατανά αυτού, του Σόιμπλε, σύμβουλος είναι. Και είπε στους Γερμανούς, καθίστε καλά, λέει, μη πολλά με την Ελλάδα, γιατί μπορεί να μας κατακόσει η Ελλάδα. Ακούστε, αυτό είπε. Εγώ να το ξεπεράσω και αυτό. Για να μην θεωρηθεί ότι... Και οι δικοί μας αγρόν αγοράζουν. Προσέξτε. Να ξεπεράσω και το θέμα του πραγματικού χρέους, αυτού του παραδοσιακού χρέους, ναι, που λέει που λένε εκεί στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δύο ειδών. Είναι το χρέος, αυτό το ποσό που δανειστήκαμε, και είναι και το τοκοχρεωλήσιο. Βέβαια. Λοιπόν, εμείς θα προσβάλλουμε το τοκοχρεωλήσιο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ένα απλό πράγμα θα σας πω. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πάντοτε σταθερό ένα επιτόκιο, ναι. Ναι. Λοιπόν, όταν μπήκαμε στην κρίση, έχει λοιπόν, ο νόμος λοιπόν και οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας λένε ότι δανείζει με αυτό το συγκεκριμένο επιτόκιο. Εκείνος που το παίρνει δεν έχει δικαίωμα να το δανείσει παραπάνω από τρεις φορές απάνω. Προσέξτε. Ναι. Είναι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρακαλώ. Όταν μπήκαμε εμείς στην κρίση, το ευρωπαϊκό επιτόκιο που τώρα είναι 0,25, τότε ήταν 0,71. Μάλιστα. Άρα εμάς έπρεπε να μας δανείσει με 2,15. Σύμφωνα με τους νόμους του... Μάλιστα, παρακάτω, ναι. Συμφωνώ, πάμε παρακάτω. Να δάνεισε με 0,50, γιατί ποιοι είναι οι δανειστές... Πέντε τραπεζίτες είναι Γερμανοί και... Κρατικές τράπεζες, οι οποίες ελέγχουν... Δεν είναι κρατικές. Λεγόμενες. Προσέξτε με λίγο. Όσο κρατική ήταν η Εθνική και η Τράπεζα της Ελλάδος, άλλο τόσο κρατική είναι και η Deutsche Bank. Αυτό, λέω, όλες είναι ιδιωτικές οι τράπεζες που μας δάνησαν. Το συλλογισμό, ακούστε. Λέω λοιπόν, αυτοί λοιπόν δανειζόσατε με 0,5, ναι, και στην κρίση απάνω που ήρθε η Ελλάδα μας τα δανείζανε με 7, 8, 10... τα 100 και τώρα μας τα δανείζουν με 3,5%, ξέρω εγώ, και το θεωρούμε και τώρα που είναι 0,25 το επιτόκιο, θα έπρεπε να μας τα δανείζουν μέχρι 0,75 και το θεωρούμε επιτυχία.
Αυτό λοιπόν λέει η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Όποιος υπερβαίνει αυτόν τον όρο θεωρείται τοκογλυφία. Η τοκογλυφία λοιπόν, για να ακούει και ο ελληνικός λαός, ναι, οι ακροατές σε τέτοια, είναι διεθνές έγκλημα, κύριε. Βεβαίως, το οποίο δεν παραγράφεται κιόλας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα σου επιστρέψουν, θα τους καταδικάσει. Δεν θα τους καταδικάσει μόνο οικονομικά, θα καταδικαστούν και ποινικά. Είναι διεθνές ποινικό έγκλημα. Το οποίο δεν παραγράφεται κιόλας, αν θέλετε να ξέρετε. Ασφαλώς δεν παραγράφεται. Δεν υπόκεινται αυτά τα εγκλήματα σε παραγραφή. Εδώ έχουμε πρόβλημα με τις παραγραφές, λόγω συνταγματικής, ναι, έτσι. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, άρα δεν, η Ελλάδα έχει όπλα μέσα στη φαρέτρα της που έχουν σχέση με τη διεθνή νομιμότητα. Δεν αντιλέγω ποιος θα τα χρησιμοποιήσει, πέστε μου. Θα τους, πώς το λένε, θα τους πάμε στο Σύνταγμα, θα μαζέψουμε τους λαθρομετανάστες ένα μήνα μέσα στα καράβια και θα τους διώξουμε κλπ. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα η Ελλάδα μέσα 1,5-2 χρόνια να έχει μπει, να έχει επανέλθει στο δρόμο της, στο σωστό ας πούμε δρόμο, που θα δημιουργήσει πλέον συνθήκες ανάκαμψης. Ξέρετε κάτι, ότι στρατηγία μου, και προς αποκατάσταση. Πολύ ωραία τα λέτε. Ξέρετε όμως ότι οι διεθνείς υπερτραπεζίτες, ναι, Ρότσιλντ, Ροκφέλλερ και λοιποί, ναι, δεν, ναι, καταλαβαίνουν από νομιμότητες. Γιατί έχουν τις τεράστιες πετρελαϊκές εταιρείες. Μια μεγάλη παραξήγηση, ακούστε. Όταν βρίσκουν φερέφωνα, επαναλαμβάνω σε αυτό, έχω χειριστεί αυτές τις υποθέσεις και πώς το λένε, ειλικρινά αισθάνθηκα πολύ, πολύ δυστυχής, διότι... Πέστε μου μια τέτοια περίπτωση, παρακαλώ. Η τύχη με έφερε να είμαι, ναι, σε αυτές τις θέσεις. Πέστε μου, ναι, πέστε μου μια τέτοια περίπτωση. Από την κατάντια μας, διότι οι Έλληνες ποτέ, οι Έλληνες υπεύθυνοι ποτέ δεν αντέδρασαν. Πέστε μου μια τέτοια κατάσταση που σας λύπησε ιδιαίτερα, όταν ήσασταν στα υψηλά πόστα. Κοιτάξτε, όταν είχαμε δρομολογήσει την επίλυση των ενεργειακών πόρων στο Αιγαίο. Ναι. Και σαμποταρίστηκε αυτή η υπόθεση. Από ποιον? Από το ελληνικό κατεστημένο και από τις δυνάμεις εκείνες που δεν θέλανε. Ενώ, και ποιες ήταν αυτές οι δυνάμεις, δεν έχουν όνομα? Πώς δεν έχουν, ξέρεις, συμφέροντα, ρε, πολιτικές είναι. Ποιοι ήταν, πέστε μου, κάποιο κόμμα, κάποιο πολυεθνική, ποια ήταν? Μα ήταν δεδομένο τότε ότι μέσα στους πολιτικούς σχηματισμούς εδώ πέρα υπήρχαν αυτά τα φερέφωνα σε όλο το πολιτικό φάσμα που υπάρχουν, σας συμφέροντα αυτά που το λέω. Ξέρω. Όταν λέμε σε έβλεπα, πολυεθνικές είναι. Ξέρω ότι οι τρόφιμοι μισθών υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Και να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται να μου το πείτε, το ξέρω. Έχουν κολλήσει σαν τις σάπιες σταφίδες, να ξέρετε. Πέστε μου όμως μια περίπτωση ονομαστικά, ξέρεις. Υπάρχει διαφορά, ότι εδώ συμφωνούν όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, πέστε μου όμως μια κατάσταση και ονομαστικά. Ο Τάδε πήγε να κάνει αυτό και εκείνος, ο Τάδε εκείνος ή η Τάδε. Δημοκρατία. Ναι. Και δυνάμεις μέσα του Πασόκ σαμποτάρισαν την κατεύθυνση αυτή. Ποια... την εξομάλυνση που είχαμε φτάσει σε ένα καλό σημείο. Για ποια χρονολογία μιλάτε? Αναζητήστε, ας πούμε, τον τότε υπουργό Αιγαίο, τον Βάλβη. Ποια χρονολογία, κύριε στρατηγέ μου? Για το 80. Ναι, για πέστε μου το περιστατικό. Δεν είναι περιστατικό. Δηλαδή αυτό που συνέβη. Μα τι πήγε να γίνει, δηλαδή, για πέστε μου. Υπήρξε με γιγαντιαία προσπάθεια στο παρασκήνιο, η οποία την ώρα που πήγαινε να ευοδοθεί με εκτόνωση εκατέρωθεν Ελλάδος-Τουρκίας, ναι, του κλίματος, βρέθηκαν δυνάμεις που το σαμποτάρισαν. Για να μην βγάλουμε τα πετρέλαια, δηλαδή. Βεβαίως. Δεν ξέρετε για την αξιοποίηση του Αιγαίου με τα κοσκοτικά και τέτοια. Και τα μέα κούλπα, θυμάμαι. Όλα αυτά. Τα μέα κούλπα του Ανδρέα, που το είπε λατινικά, νομίζοντας ότι δεν το καταλάβει ο κόσμος, ενώ έλεγε ήταν λάθος αυτό που έκανα. Αυτό είναι άλλο θέμα.
Το νέα κούλπα είναι, αναφέρεται αλλού. Σας λέω λοιπόν ότι εμείς ποτέ δεν δοκιμάσαμε τις αντοχές μας, διότι δεν είχαμε την βούληση να τις δοκιμάσουμε. Βούλη είναι... Βέβαια. Ασκούν πολιτική ταξιθεσία. Όπως ο ταξιθέτης παίρνετε το εισιτήριο για το θέατρο και έχει έναν αριθμό απάνω, τον πάτε στον ταξιθέτη και τον πάει στον αριθμό που γράφει στο καθισμά σας. Δεν έχει ούτε καν το δικαίωμα να κάνει διαχείριση των θέσεων μέσα. Αυτό έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Ο επόμενος πρωθυπουργός είναι πιο προδότης από τον προηγούμενο. Γιατί τάζει περισσότερο από τον άλλο για να βγει αυτός πρωθυπουργός. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Δεν αφορά πρόσωπα. Δεν διαφωνώ. Είναι ένα, αυτό είναι ένα σύστημα. Νοοτροπία είναι. Δεν είναι πρόσωπα. Νοοτροπία. Δεν είναι νοοτροπία. Είναι μια μεθοδολογία στην οποία έχουν προσχωρήσει, λέω, ναι, κάποιοι ενσυνείδητα, κάποιοι άλλοι διότι βολεύονται και κάποιοι άλλοι διότι υποβολεύονται και υπάρχει λοιπόν το κεντρικό, ας πούμε, αστέρι και υπάρχουν και οι πλανήτες. Έχουν λοιπόν δημιουργήσει ένα τέτοιο είδος πλανητικού πολιτικού συστήματος, το οποίο με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί το λαό στην εξαθλίωση και την Ελλάδα σε κομμάτια. Βέβαια. Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Λοιπόν, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε συνέχεια επισημάνσεις. Επισημάνσεις είναι καλά. Κάποτε πρέπει να κάνουμε κινήσεις. Έτσι. Κάποτε πρέπει να γίνουν κινήσεις. Τα λέμε επισημάνσεις είναι καλά. Κάνες να, ο Α έκανε εκείνο, ο Δ έκανε εκείνο, η τάδε κυβέρνηση εκείνο, η τάδε κυβέρνηση εκείνο, ο τάδε αρχηγός εκείνο. Αυτές είναι επισημάνσεις. Από εκεί και πέρα προτάσεις θα γίνουν. Εγώ πρότεινα γραπτά το 2007 κάποια πράγματα. Είπα ότι εάν η Ελλάδα δεν βρει σοβαρό ηγέτη και δεν κάνει εισαγωγή 20 πυρηνικών κεφαλών για την ασφάλειά της, δεν πρόκειται να βγάλει τα πετρελαιά της. Ακούστε να δείτε τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακούστε. Η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από τη στιγμή που θα ασκήσει την αντοχή της, έτσι, τις αντοχές της, δεν κινδυνεύει από κανέναν. Μην ακούτε ούτε για πυρηνικές κεφαλές ούτε τίποτα και τρομάζει ο κόσμος. Πώς θα ασκήσει τις αντοχές της, πέστε μου. Δείτε, γινόμαστε γελίοι στους έξω. Πέστε μου πώς θα ασκήσει τις αντοχές της τότε. Νομίζετε ότι αν πάμε στα διεθνή δικαστήρια. Θέλει σοβαρότητα. Θα έχουμε την ευκαιρία σε μια συνέντευξη να δώσω περισσότερες έτσι διευκρινήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας, σας λέω. Είναι μεγάλο τα θέματα αυτά. Δεν μπορώ να τα απαντήσω. Δεν έχουμε καλή γειτονιά γύρω μας, το βλέπετε καλά. Αλβανία, Σκόπια, Τουρκία. Χαρά είναι η γειτονιά. Και τρεις τρομάρες, όχι δυο. Όχι. Και τρεις τρομάρες. Είναι η γειτονιά. Εμείς δεν είμαστε καλά. Μα πώς θα είσαι καλά έτσι με αυτούς τους ηγέτες και χωρίς σοβαρά όπλα. Δεν μου λέτε σου φταίτε τα οποία διότι. Εμείς εδώ πέρα έχουμε σε μια εποχή που ο εθνικισμός φουτώνει παντού σε όλη την Ιφίλιο, εμείς επιμένουμε σε μια σχιζοφρενική πολυπολιτισμικότητα. Έλα μου τε, αυτό είναι που με τρελαίνει και εμένα. Λοιπόν και φταίνει δίπλα. Όχι, αλλά θα τους χρησιμοποιήσουν. Αν όμως ξέρουν ότι έχει σοβαρό οπλοστάσιο, δεν θα τους χρησιμοποιήσει κανένας. Εάν ρίχνεις ο οποιοσδήποτε λέει ότι μου φταίει ο δίπλα, αυτός το λέει για να έχει άλοθη. Όχι αγαπητέ μου, λέω το άλογο. Διότι δεν θέλει να αντιδράσει, διότι. Ακούστε με λίγο, στρατηγέ μου. Δεν είπα εγώ ότι μου φταίνε αυτοί. Αυτοί θα χρησιμοποιηθούν από κάποιους άλλους. Αν όμως. Αυτό το θέμα, σας παρακαλώ. Λέω, να σας δώσω μια. Δεν υπάρχει. Οι παγκόσμιοι συσχετισμοί έχουν ορισμένους κανόνες. Βέβαια. Εφόσον η Ελλάδα δεν είναι πουθενά, είναι και μέσα και έξω και ανατολή και δύση και βορρά και νότο και άχρωμη.
και μη άχρωμη, ξέρω εγώ, και σήμερα και τώρα. Δεν πρόκειται ποτέ να κερδίσει. Ξέρετε με ποιους κανόνες λειτουργούν οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες? Πετρέλαιο και αίμα. Να ρέει το αίμα, λένε αυτοί, για να πάρουμε πετρέλαιο. Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Δεν υπάρχει διεθνή νομιμότητα για αυτές. Οι μεγάλες τραπεζικές, τα μεγάλα τραπεζικά καρτέλ. Δεν υπάρχει διεθνή νομιμότητα για αυτούς. Θα σε φάνε ζωντανό. Αν δεν έχεις οπλοστάσιο σοβαρό. Αν δεν έχεις ένα οπλοστάσιο σοβαρό και επικίνδυνο για αυτούς, οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. Το μεγαλύτερο οπλοστάσιο, ακούστε, είναι οι λαοί. Έτσι. Οι λαοί είναι ικανοί για το χειρότερο και για το καλύτερο. Γι' αυτό μας βάλανε εδώ πέρα καμιά 5 εκατομμύρια λαθρομετανάστες. Το πιστεύω. Για μας, να μας διαλύσουν από μέσα. Σε λίγο καιρό θα είναι ικανός για το καλύτερο. Ο Έλληνας. Ο Έλληνας. Μακάρι. Μακάρι, εγώ το εύχομαι ολόψυχα, αλλά δεν το βλέπω. Για ποιον δεν μιλάω, δεν μιλάω για τον Τούρκο. Δεν το βλέπω, αγαπητέ μου. Βλέπω τον ελληνικό λαό να βρίσκεται σε λίθαργο. Μια χαρά θα πάει. Μακάρι. Μακάρι, εγώ το εύχομαι ολόψυχα. Μια χαρά θα πάει. Και έχουμε καθήκον να εμψυχώσουμε τον κόσμο. Όταν ακούει κάποιος από εμάς που προϋποτίθεται κινούνται σε μια άλλη κατεύθυνση, που τη λέμε ότι αυτή είναι η κατεύθυνση σωστή, και μας ακούει εμάς να λέμε ότι θα κάνει κουμάντο Ρότσιλντ ή ο Ροκφέλλερ, μα αφού ή θα κάνουν... κάνει κουμάντο τα Σκόπια, διότι... Αφήστε τα Σκόπια, τι είναι αυτή και εσείς τώρα. Λαθρέμπο, όχι, αυτή τώρα είναι, άντε να μην πω τι είναι. Άκουστα, δεν είναι οι διεθνείς σχέσεις, η διεθνής διαπλοκή του παρασκηνίου. Έχει ορισμένους κανόνες. Οι τούτοι που μας κυβερνάνε τους ξέρουν αυτούς τους κανόνες και έχουν συμβιβαστεί με τους κανόνες που είπα προηγουμένως να μην τους παραλαμβάνω. Άρα, επειδή γνωρίζουμε τους κανόνες, η Ελλάδα για να διασωθεί, για να βγει από το αδιέξοδο, πρέπει να ακολουθήσει τους κανόνες που συμφέρουν τον ελληνικό λαό και το έθνος. Αυτό ακριβώς. Δεν διαφωνώ, σας είπα μαζί σας. Επάντε, άμα ας πούμε άνθρωποι του ύψους του δικού σας, των αγώνων των δικών σας, εμφανίζονται πεσημιστές, τι θα πει ο πολίτης? Ακούστε με λίγο, έναν σοβαρό ηγέτη, αύριο εσείς ο κύριος Κλειδέρης είστε στην εξουσία, θα σας σεβαστούν περισσότερο αν έχετε και 20 πυρηνικές κεφαλές ή όχι? Δεν σας άκουσα. Αύριο πέστε ότι εσείς, κύριε Κλειδέρη, παίρνετε την εξουσία. Θα σας σεβαστούν περισσότερο αν έχετε και 20 πυρηνικές κεφαλές ή όχι? Εφόσον είσαι αποφασισμένος να δοκιμάσεις αντοχές της εθνικής και του λαού, θα σε σεβαστούν, θέλουν, δεν θέλουν. Α, βλέπετε λοιπόν. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν ενδιαφέρουν οι απόψεις μας. Δεν θα σε σεβαστούν διότι θα το θέλουν. Θα το κάνουν θέλοντας και μη μετά. Πώς? Θα το κάνουν θέλοντας και μη, γιατί θα ξέρουν ότι είσαι αποφασισμένος και ότι έχεις όπλα στα χέρια. Γι' αυτό το λόγο το λέω, δεν το λέω για άλλο λόγο, πιστέψτε με. Αρχίζουμε και... Μα δεν διαφωνούμε πουθενά τόση ώρα, μάλλον δεν ήμουν σαφής. Δεν διαφωνούμε και καλά κάνετε, διότι... Μάλλον δεν ήμουν τόσο σαφής όσο έπρεπε. Βγαίνει και τώρα ζούμε. Βλέπετε λοιπόν, έναν σοβαρό ηγέτη που θα επιβάλλει τη διεθνή νομιμότητα, θα τον σεβαστούν περισσότερο όταν ξέρουν ότι έχει και 5 όπλα πίσω. Μέσα στα πλαίσια, ακούστε, η Ελλάδα έχει... Τώρα, λόγω της γεωγραφικής, σε παραβάνω θέσης, δεν είναι τυχαίο το ότι κατέστρεψαν εδώ τις μεταφορές, τον κλάδο μεταφορών για να τον πάρουν οι Γερμανοί. Ο κλάδος μεταφορών δίνει έσοδα, θα έδινε έσοδα εφόσον ναι. Γινόταν όπως έπρεπε να γίνει, να αξιοποιηθεί κλπ. Περισσότερα από ό,τι θα δίνει, που δίνει ο τουρισμός. Βέβαια. Λοιπόν, και τον κατέστρεψαν τους Έλληνες για να τα πάρουν οι Γερμανοί. Δηλαδή, προσέξτε τι γίνεται. Λοιπόν, και λέμε ότι η Ελλάδα, εκεί έχουν αυτοί οι συστημικοί οικονομολόγοι, διότι πρέπει να ξέρετε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα πανεπιστήμια εν ώψη της ερχόμενης παγκοσμιοποίησης, έτσι... Ναι. Τα πανεπιστήμια, ναι. Αυτά τα μεγάλα πανεπιστήμια του Χάρβαρντ, ξέρω εγώ, και πέρα το Λόντον. Που έχουν τις εξαμηνές σκέψεις, ναι. Ξέρετε τι κάνανε? Βγάλανε καταστροφικούς οικονομολόγους.
Βέβαια. Για να καταστρέψουν τις οικονομίες των κρατών. Βέβαια, βέβαια, έτσι είναι, έτσι είναι. Συμφωνώ απολύτως. Καταλάβατε αυτό. Συμφωνώ απολύτως, έτσι είναι. Είδατε ποτέ, γιατί δεν επιβίωσε καμία επιχείρηση με τέτοιους οικονομολόγους. Πού είναι οι μεγάλες βιομηχανίες που είχαμε. Πού είναι η Πίτσος, η Εσκιμό, η Πόνη, πού είναι, πού είναι. Ήσαν προς μια ορισμένη κατεύθυνση. Ακριβώς. Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Ο δρόμος αυτός τελειώνει. Και η Ελλάδα πρέπει να είναι έτοιμη. Ελπίζω να... Επαναλαμβάνω από το μέλλον. Ελπίζω να ανακάμψουμε σύντομα. Εάν δεν μπορέσει να ανακυκλωθεί προς αυτή την κατεύθυνση, δεν έχει μέλλον. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο, πραγματικά. Να δημιουργήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Λοιπόν, στρατηγέ μου, η ώρα πέρασε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Και όταν θα έρθετε στη Θεσσαλονίκη, θέλω να βρεθούμε και από κοντά. Θα έρθω και θα έρθω πολύ σύντομα και με μεγάλη. Τιμή μου θα είναι και χαρά μου. Και με μεγάλη αισιοδοξία, διότι σας είπα ότι. Πλέον ο Θεός της Ελλάδος αυτή τη στιγμή αρχίζει να λειτουργεί για τον δρόμο τον οποίο έχει δείξει. Ο Θεός πάντα μας αγαπούσε και μας αγαπάει, απλά εμείς του γυρνάμε την πλάτη. Αυτό λέω, στην Αθηνά και Χειρακίνη. Άντε μπράβο, έτσι. Και λέω τώρα ότι μας έδειξε τον δρόμο, τώρα αρχίζει να κινούνται και τα χέρια. Μακάρι. Πιστεύω ότι είμαστε στον πιο καλό δρόμο. Και στο πιο καλό σημείο εκκίνησης. Μακάρι, θα χαρώ ιδιαίτερα. Λοιπόν, να σας έχει ο Θεός γερό, στρατηγέ μου. Να είστε καλά σας. Και καλές γιορτές σας εύχομαι. Γεια σας. Κάπου εδώ θα χαιρετήσω και εσάς, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Ξεχάσανε το όνομα το τιμημένο, βάρβαροι ντροπιάσανε και το θρυλικό αστέρι σύμβολο τους φτιάξανε. Μακεδονία κλαίει σαν θυμάται τα παλιά. Κλαίνε σε Ρεσσαλονίκη για τα αστέρι του βορρά. Η Μακεδονία κλαίει σαν θυμάται τα παλιά. Τότε που γράφει ιστορία με ατσάλι και φωτιά. Απ' το Αλεξάνδρου τα χρόνια ως του Παύλου του Μελά έγραψαν πάνω στο χώμα με το αίμα λευτεριά. Yeah.